πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, ακριβώς όπως τα λες, αγαπητή Μαρία, είναι μια προσπάθεια που κάνει ο επιστημονικός κλάδος της πόλης μας, εμείς οι μηχανικοί, ας πούμε, για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε πιο σωστά τον τόπο μας, την περιοχή μας, να βοηθήσουμε τον κόσμο και να έχουμε έτσι και μια πιο ομαδοποιημένη συνεργασία, αν θέλεις, σε θέματα που πραγματικά προκύπτουν κατά τους καιρούς, που χρήζουν να υπάρχει αυτή η ομαδικότητα και έτσι να βγαίνουν, να παίρνονται αποφάσεις κοινές σε ζητήματα μηχανικών, τα οποία είναι προφανές ότι κατά καιρούς σε συνέχεια ανακύπτουν στην πορεία και πρέπει να βρουν λύση. Η σκέψη ήταν βέβαια, μάλλον η προσπάθεια σύστασης συλλόγου έχει ξεκινήσει από αρκετά πιο παλιά, επειδή εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι είχαμε συμμετάσχει σε κάτι ανάλογο. Για διάφορους λόγους δεν ευόδωσε, αλλά τώρα όμως είμαστε έτσι, έχουμε ένα πολύ καλό, αν θες, και εμπειρία πάνω στο θέμα, αλλά είναι και, όπως το είπες πολύ σωστά, η χρονική στιγμή τέτοια που πρέπει να γίνει αυτή η σύμπραξη, αυτός ο σύλλογος, ακριβώς για τους λόγους που προανέφερα. Και να παρεμβαίνει, πέρα δηλαδή από τα επαγγελματικά δικαιώματα που ενδεχομένως να εξασφαλίζει, να προσπαθεί τέλος πάντων να μην παρεμβαίνουν άλλοι, να μην, πώς θα το πω τώρα, εξασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο τα δικαιώματά σας ως κλάδο, έτσι, και τα διεκδικείτε μέσα από ένα σύλλογο. Πέρα από αυτό, είπα ότι μπορεί να γίνονται και παρεμβάσεις στην πόλη, γιατί ξέρω ότι ειδικά ο κύριος Πανταζής, ο Κωστής που λέμε το, που έχουμε μαζί μας, το διευκρινίζω αυτό γιατί έχουμε και τον Αργύρη, κατάλαβες. Πέρα από αυτό λοιπόν, μπορεί να γίνονται και παρεμβάσεις στην πόλη, δηλαδή αν κάτι ενδεχομένως υπάρχει κάπου, μια αστοχία, κάτι που, ή μια πρόταση στην πόλη, δηλαδή θεωρώ ότι και ένας δήμαρχος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει εισαγωγικά ένα τέτοιο σύλλογο προκειμένου να το συμβουλεύει για τα της πόλης. Έτσι, δηλαδή έχει πολλές προεκτάσεις πέρα από τα υπόλοιπα που λέγαμε τώρα. Βεβαίως. Και μάλιστα, επειδή τώρα το αναφέρεις Μαρία, ήθελα να πω ότι τώρα, ας πούμε, τρέχει από το Δήμο ένα ας το πούμε σχέδιο, ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όσο έχετε αναφερθεί στο σταθμό σας, δεν γνωρίζω προσωπικά, το οποίο ακριβώς θα χρειαστεί την συμμετοχή και την γνώμη και την άποψη του επιστημονικού μας κλάδου και του συλλόγου μας, γιατί είναι ένα πράγμα που θα το δούμε στο μέλλον, στην πορεία, όπως το λες, ένα σχεδιασμός, και ούτως ή άλλως οι μηχανικοί είναι αυτό που κάνουν, αυτή τη δουλειά, είναι σύμβουλοι. Συμβουλεύουν τον κόσμο πώς θα κινηθεί και πώς θα αντιμετωπίσει τα τεχνικά του ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα τώρα και στις συμβουλές που διαβάσαμε και πριν στον κόσμο για το κτηματολόγιο, το οποίο ξεκίνησε και στην Ιερά Πέτρα εδώ και κάμποσο καιρό. Έτσι, υπάρχει μια πίτα που προσπαθούν να τσιμπήσουν όλοι από αυτή την πίτα ενδεχομένως. Διάβαζα τις παγίδες, αν δεν έχεις σωστό τοπογραφικό, ότι θα αναγκαστείς και να πληρώσεις παραπάνω ενδεχομένως και να μπει σε μια ταλαιπωρία, πώς το λένε, σε μια ταλαιπωρία χωρίς τελειωμό. Θα ήθελα αυτό όμως να το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή αφού μπορούμε και μέσα από το στούντιο να το έχουμε προαναγγείλει, που να μπορεί και ο κόσμος να συμμετάσχει σε αυτό, αν θέλετε. Έτσι, να το δούμε δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδας και να μιλήσουμε για το κτηματολόγιο, πώς θα το κάνουμε σωστά για να μην βρούμε παγίδες μπροστά μας, έτσι. Πολύ ευχαρίστω. Ακριβώς αυτό έχει συζητηθεί και στις συναντήσεις που έχουμε κάνει τελευταία με τους συναδέλφους για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να συζητηθεί, να υπάρξει μια επικοινωνία με τον κόσμο, ακριβώς γιατί, για να προστατευτούν κάποια δικαιώματα που έχει ο κόσμος και κάποιες τυχόν παγίδες που μπορεί να πέσει. Γιατί εντάξει, είναι αλήθεια ότι η δήλωση στο κτηματολόγιο είναι μια σύνθετη
ένα σύνθετο πράγμα. Δεν είναι και εξατομικευμένη θα συμπλήρωνα. Ναι, είναι... Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι εξατομικευμένη για τον καθένα προσωπικά, mm-hmm. αλλά κρύβει, έχει από πίσω όλη αυτή τη σύνθεση της ιδιοκτησίας, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που, που συνθέτει το κάθε δικαίωμα. Ας πούμε. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να έχει μαζί με τον αδερφό του, με τον πατέρα του, με συγγενείς άλλους, να έχει δικαιώματα τα οποία θα πρέπει, ας πούμε, να τα δηλώσει προσωπικά όσο στο επίπεδο και στο βαθμό που αφορούν το δικό του προσωπικό αφημί. Εδώ τώρα εμπλέκονται όλοι αυτοί οι κλάδοι, κυρίως οι νομικοί, ας πούμε, οι δικηγόροι, οι λογιστές, όλοι αυτοί εμπλέκονται μέσα στο κτηματολόγιο, στις δηλώσεις κτηματολογίου, και ο κάθε κλάδος ξεχωριστά έχει το δικό του πεδίο όπου μπορεί να επέμβει συμβουλευτικά και να καθοδηγήσει σωστά τον κόσμο για να έχουν μια άρτια δήλωση. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο, ας πούμε, παράδειγμα, οι μηχανικοί μπορούν να κάνουν μια σωστή δήλωση, ή μόνο οι δικηγόροι, ή μόνο οι λογιστές. Δεν είναι τόσο, έτσι, να το πούμε κάθετα. Είναι ένα σύνθετο πράγμα που όλοι μαζί αυτοί οι κλάδοι έρχονται να απαντήσουν στο θέμα κτηματολόγιο και δήλωση κτηματολογίου. Ωραία. Ωραία. Οπότε, μετέφερα την ανακοίνωσή σας στους ακροατές μας. Δεν το είπα γι' αυτό. Τα υπέρ και τα κατά, τέλος πάντων. Παγίδες για τη μη σωστή συμπλήρωση και τα συμπεράσματα που έχετε, έτσι, μας έχετε εκθέσει. Λοιπόν, να το δούμε ενδεχομένως και να πάρουμε μέρος, είπαμε, και οι ακροατές μας. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Μην πάμε τελευταία ώρα και στιγμή, γιατί το έχουμε και εμείς ως. Το έχουμε αυτός ως Έλληνες, τέλος πάντων, να είμαστε λίγο τη τελευταία στιγμή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τρέχουν πολλά πράγματα. Ναι. Τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και αναγκαστικά ο κόσμος. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τον κόσμο ότι φτάνει η τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή... Όχι, αλλά να το δρομολογήσει. Ναι, γιατί βέβαια. Καταλαβαίνω θα είναι μια γραφειοκρατούρα εκεί όλη η ιστορία. Ναι, θέλει. Οπότε ας το δρομολογήσει όσο πιο νωρίς γίνεται, για να τα καταφέρει και καλύτερα, πάντα με εξειδικευμένο προσωπικό. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Yeah. Ακουστή μου, τις επόμενες μέρες θα σας έχουμε εδώ κοντά μας. Ναι, βέβαια, θα έχουμε και νεότερα για το σύλλογό μας. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Ωραία. Καλώς τέλειωτος, λοιπόν. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά, καλημέρα. Γεια σας.